Συντμήσεις είπατε, κύριε Πρόεδρε, και γρηγοράδα. Χωρίς να χάνετε η ουσία, προφανώς. Όχι, δεν λέω. Και επειδή θα έχουμε και τη Δευτέρα συνέχιση επί των άρθρων, κάπου μπορεί να μοιράσετε τον χρόνο όπως εσείς εκτιμάτε. Όπως εσείς θέλετε. Να σας πω, εμείς λέμε και ότι δεν είναι επίγον να μην έρθει για συζήτηση τώρα. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και εδώ και να συνεχίσουμε πολύ πολύ αργότερα. Το λέω γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει την επόμενη εβδομάδα και νομοσχέδιο για το δικαίωμα της απεργίας. Γιατί επήγεστε τόσο πολύ, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή να μην γίνουν ούτε διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις. Και το άλλο τι είναι ο κορονοϊός. Βεβαίως είναι πανδημία, μέτρα πρέπει να πάρθουν, πληθαίνουν τα κρούσματα και πολύ γρήγορα και στον τομέα του κυρίου Υπουργού, στα καράβια και τα λιμάνια. Και τα συζητάμε και ζητάμε ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και δεν λέτε τίποτα. Και αν θέλετε, αυτή η στάση εμάς μας ανησυχεί και πιο πολύ από τον κορονοϊό. Ουσιαστικά δεν παίρνετε μέτρα θέτοντας κίνδυνο χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στους αντίστοιχους κλάδους και αυτό είναι απαράδεκτο. Και εδώ είναι και η βουλευτήνα του ΚΚΕ της Λέσβου, η Μαρία Ικομνηνάκα, για τα κρούσματα, για τον κορονοϊό στο καράβι που έκανε το δρομολόγιο Βόλο, Καβάλα, Λίμνο κλπ. Και το λέω γιατί αφήσατε το πλοίο να φύγει ενώ ήταν ύποπτο το κρούσμα. Και να σας πω κάτι. Το ξέρει και ο κύριος Βλάχος. Όταν κάνουμε ελέγχους καραντίνας ή γεωπόνη σε φορτία, παίρνουμε δείγματα από τα εισερχόμενα, είτε καρπούς είτε φυτά, και δεν το αφήνουμε να μετακινηθεί, ούτε να διασπαρεί πριν βγει το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτό το στοιχειώδες που εφαρμόζουμε στα φυτά δεν τα εφαρμόζονται στους ανθρώπους, έλεος πια. Τώρα, στο νομοσχέδιο, γιατί πιο πολλά για το σημερινό θα πει η συντρόφισσα η Μαρία Ικομνηνάκα. Το νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένο στόχο να ικανοποιήσει ανάγκες και συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και εκφράζονται με αποκαλυπτικό τρόπο στα διάφορα κεφάλαια και στα άρθρα. Δεν θα μιλήσω για αναλυτικά, θα πω κατά ομάδες και θα αποφύγω και τις επαναλήψεις σε άρθρα που είπαμε εχθές. Στο πρώτο κομμάτι, το 1 μέχρι το 8, που είναι τροποποίησης του νόμου 2932, στο πρώτο άρθρο μπαίνουν στην κυκλοφορία νέα πλοία, υδροπτέρυγα και ταχύπλοα, τα οποία σταδιακά αντικαθιστούν τα συμβατικά. Αυτό από μόνο του βεβαίως δεν είναι κακό. Καλό είναι. Αρκεί να έχουν και χαμηλά εισιτήρια βέβαια. Όμως η επιλογή στα νησιά και λιμάνια, τα φιλέτα έχουν σημασία και γίνεται αυτό με υπουργική απόφαση και μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, του ΣΑΣ. Σε μια σειρά λοιπόν άρθρα αναφέρεστε σε υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις αρχές και τη λειτουργία και με τη γνώμη του ΣΑΣ. Εσείς θεωρείτε, και έτσι το θεωρείτε, ότι είναι νομότυπο. Όμως ποιες είναι οι αρχές του ΣΑΣ? Δεν το ξέρουμε, αφού στο άρθρο 7, με υπουργική απόφαση, τι λέτε, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του ΣΑΣ, εκδίδεται ο κανονισμός αρχών και λειτουργίας του ΣΑΣ, στον οποίο ορίζονται οι κανόνες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Δηλαδή, εκ των υστέρων θα ξέρουμε τι θα περιέχει. Και ζητάτε λευκό να ψηφίσουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο άρθρο 3 που μιλάτε για την εκπρόθεσμη δρομολόγηση ταχύπλων, τι λέτε? Επιτρέπεται αν υποβληθεί σχετικό αίτημα και εφόσον κριθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2-4 του άρθρου 3 και δεν προκαλούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλειοκτητών.
Ωστόσο, έρχεστε στο άρθρο 8 που είναι οι διοικητικές κυρώσεις και ουσιαστικά αναιρείτε ορισμένα πράγματα και λέτε, μιλάω για τη δεύτερη παράγραφο του 8 άρθρου, ότι εφόσον κατά τη διάρκεια της δρομολόγησης πλοίου διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι δεν πληρούνται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις ή τους όρους των άρθρων δεύτερο ως τέταρτο του παρόντος νόμου, τότε έρει την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του πλοίου κλπ. Δηλαδή τι κάνετε? Δεν είναι μόνο ότι μειώνετε τις κυρώσεις, αλλά τα κάνετε και εκπτώσεις, αφού δεν αποτείτε το σύνολο των προϋποθέσεων, αλλά έστω μία από αυτές. Φυσικά, τα επισημαίνω, γιατί και συνολικά σε αυτό το κεφάλαιο δεν αναφέρεται και δεν αλλάζετε σε τίποτε τα προκλητικά προνόμια που έχετε δώσει, όχι μόνο εσείς, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και σπαριστάνουν ότι διαφωνούν. Εκεί που τελειώνει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος. Και παριστάνουν τώρα ότι διαφωνούν για τα προνόμια των πλειοκτητών. Δηλαδή, ότι δεν μπορούν μετά από σύμφωνη γνώμη του ΣΑΣ, οι οποίοι εκδίδεται εντός μηνός, να κατανέμει τις συνολικές μέρες διακοπής δρομολογιών που προκύπτουν από τα δρομολογημένα πλοία, ανεξάρτητα σε ποια γραμμή είναι δρομολογημένα, με την προϋπόθεση κάλυψης των αναγκών των γραμμών. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα προνόμια αυτά, είναι και άλλα. Στην εκπρόθεσμη δήλωση ταχύπλοων, το εννιάμινο το κάνετε εξάμινο. Δηλαδή, τους άλλους μήνες οι νησιώτες δεν έχουν ανάγκη μεταφοράς. Με τι θα μεταφέρονται? Και εμπορεύματα. Και βέβαια, οι πλειοκτήτες τι θα διαλέγουν? Θα διαλέγουν τους μήνες με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, γιατί εκεί έχουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Και ακόμα, τι έχετε δώσει? Έχετε δώσει την δυνατότητα επιχειρήσεις να εφαρμόζουν δικές τους συμβάσεις εργασίας κατά παρέκκληση των συλλογικών συμβάσεων και πολύ περισσότερο τσιμουδιά για τις συνθήκες εργασίας των αυτεργατών με τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, τα εξαντλητικά ωράρια και με τα λιγοστά δρομολογημένα καράβια. Γι' αυτό και στην ακρόαση φορέων δεν είχαμε προσώπους ναυτικών, αν και το ΚΚΕ το πρότεινε. Στο δεύτερο μέρος που αφορά τον έλεγχο των πλοίων για τα άρθρα 9 και 10. Θετικό το γεγονός ότι επανέρχεται η αρμοδιότητα ελέγχου των ιδιωτών σε κρατική υπηρεσία, που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταργήσει κεντρικά. Όμως φαίνεται να δημιουργείται στα χαρτιά και όχι στην ουσία, είναι εξοδογγιασμένη. Δηλαδή, τι αρμοδιότητες θα έχουν? Θα επιθεωρούν όλων των τύπων τα πλοία ή θα περιορίζονται όπως παλιά? Ποιοι θα εκπαιδεύσουν τους επιθεωρητές? Είναι λιμένο και ποιος θα τους ελέγχει? Η Τεχνική Επιτροπή στο άρθρο 9 παράγραφος 7, από ό,τι ξέρουμε, ενεργοποιήθηκε το 2018. Ουσιαστικά, γιατί? Για να κουκουλώσει παρανομίες πλοίων που πιστοποιούνταν από τους νεογνώμονες, και πότε αυτό διαπιστώθηκε? Στις έκτακτες επιθεωρήσεις μετά το ναυάγιο του Αγία Ζώνη 2. Μας δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, ποιοι θα παρτίζουν αυτήν την επιτροπή και τι δικλείδες έχετε ώστε να είναι φερέγγια τα μέλη και όχι όπως ίσχυε προηγουμένα, μέλη της ταυτόχρονα να δουλεύουν σε ναυτιλιακή εταιρεία ή σε νεογνώμονα που ελέγχουν, γιατί σε τελευταία ανάλυση πόσο αντικειμενική θα είναι. Εκτός αν θέλετε να αντιφτιάξετε για τα μάτια του κόσμου. Στο άρθρο 10 δεν μας διαφεύγει ότι την ουσία, δηλαδή τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι επιθεωρητές και η διαδικασία ελέγχου θα ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση. Στο κεφάλαιο για τη λιμενική αστυνομία, εμείς θεωρούμε ότι γίνεται πιο κατασταλτικό το λιμενικό σώμα, με άλλοθε τις υπαρκτές ανάγκες για το προσφυγικό, που το σώμα βεβαίως δίνει μάχες, αλλά πιστεύουμε ότι δεν αφορά μόνο την κρίση που διανύουμε και χρησιμοποιούνται τα θύματα
των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Πιστεύουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν και για τον αυτεργατικό ταξικό κίνημα, για να καταπνίγονται διαμαρτυρίες και να υπάρχει απρόσκοπτη κερδοφορία και τα προνόμια των εφαοπλιστών. Και πάλι σε αυτό το κεφάλαιο, πολλές οι εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό. Τελικά δεν νομίζω ότι ψηφίζουμε νομοσχέδιο, αλλά εξουσιοδοτικές διατάξεις. Στο κεφάλαιο για θέματα οργάνωσης λειτουργίας λιμενικού σώματος, αλλά και ό,τι αφορά προαγωγές, διοικητική μέρημνα κλπ. Μέχρι το 44, να πω ότι ό,τι θετικό υπάρχει και ήταν αίτημα του λιμενικού σώματος και το είχαμε αναδείξει και με ερωτήσεις. Μιλάω για συνυπηρέτηση, για φάρμακα, για στέγη κλπ. Εμείς θα το ψηφίσουμε. Δεν θα συμφωνήσουμε όμως σε άρθρα που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και λιμενικού σώμα μας κάνει επιφυλακτικούς για παραπέρα στρατιωτικοποίηση του λιμενικού σώματος. Για την εκπαίδευση, μιλάω για το άρθρο 21 με ορομίσθιο προσωπικό. Επίσης με τις μεταθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέθετε τις μεταθέσεις στον Υπουργό. Και εσείς τότε, είμαστε τότε και οι δυο εισηγητές, είχατε διαμαρτυρίες. Γιατί δεν τα αλλάζετε? Λέγατε τότε ότι απαιτείται προεδρικό διάταγμα για αντιμετώπιση των μεταθέσεων με νέο τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε υποσχεθεί ότι σε δύο μήνες θα έβγαζε. Δεν ήρθε ποτέ. Εσείς λοιπόν τι κάνετε, το φέρνετε με αποσπασματικές διατάξεις. Κάτι ακούσαμε και από τους εκπροσώπους. Τώρα για ορισμένα άρθρα, μίλησα εχθές και για το και για το ισοδύναμο, αλλά και για το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν θα επαναλάβω. Όμως θέλω να πω ότι για το άρθρο 45, εμείς σας προτείναμε το εγκατελειμμένο νοσηλευτικό ίδρυμα εμπορικού ναυτικού, το ΟΝΙΕΝ, είναι ανάγκη να γίνει πανεπιστημιακή κλινική, τουλάχιστον να αξιοποιηθεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση επαγγελματικών ασθενειών. Δεν μας απαντήσατε τίποτε, εγώ το επαναλαμβάνω. Και επίσης για το άρθρο 47 το θεωρούμε θετικό ότι δίνεται δωρεάν μετακίνηση στους ανέργους, αλλά σας είπαμε ότι αυτό αφορά μόνο ένα 8% που επίσημα παίρνει κάρτα ανεργίας. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος όλοι οι άνεργοι να έχουν αυτό το προνόμιο. Αλλά τέλος πάντων. Στο άρθρο 48 παραδίδεται τη συγγραφή και έκδοση των βιβλίων των ΑΕΝ σε ιδιώτη, όπως και επίσης το Ίδρυμα να πουλάει στο Υπουργείο και τις υπόλοιπες διδακτικές εκδόσεις. Εμείς διαφωνούμε. Τώρα στα άρθρα τα τελευταία είχαμε τοποθετηθεί με μερικά. Απλώς ένα θέλω να μιλήσω για το 64 που αφορά την ΕΣΑΛ. Αυτό είναι ένα τεχνοκρατικό όργανο. Γνώμη έλεγε, δεν ήταν αποφασιστικό. Δεν λέω ότι ήταν και το καλύτερο, όμως τι κάνετε, το χειροτερεύετε. Γιατί όμως, τι θέλετε από τη λειτουργία του? Θέλετε να λιβανίζει ό,τι αποφασίζετε? Εμείς το λέμε καθαρά. Θέλετε να ικανοποιήσετε απαιτήσεις του κινέζικου μονοπόλιου που λιμένεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και δεν θέλει να το βλέπει κανείς, να ξέρει κανείς, ούτε καν υπηρεσιακοί τεχνοκράτες. Το θεωρώ απαράδεκτο. Και βέβαια έχετε πολλές πιέσεις να υποστείτε, γιατί οι ανταγωνισμοί είναι τρομακτικοί. Βεβαίως, παρά τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν και εκφράζονται, όλοι συμφωνούν στο ξεζούμισμα των λιμενεργατών και των αυτεργατών. Η πολιτική σας ιδιωτικοποίησης και παραχώρησης λιμενικών υποδομών σε ομίλους και υπεριαλιστικά κέντρα με ανταγωνιστικά σχέδια υπονομεύει την αντικειμενική δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για γρήγορη, ασφαλή και φτηνή μεταφορά του λαού και εμπορευμάτων με προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
με ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Στα υπόλοιπα άρθρα και ειδικά και της εκπαίδευσης θα τοποθετηθώ στην επόμενη συνεδρίαση.